Τον Τάσο Κούγκουλο υποδέχθηκε το μεσημέρι της 5ης 22 Ιουλίου στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Ο Δήμαρχος είναι χάρη τον Κούγκουλο αλλά και τον προπονητή του Κώστα Χατζιπέτρου και τους γονείς του που βρέθηκαν στη συνάντηση. Ο κολυμβητής του ναυταθλητικού ομίλου Αλεξανδρούπολης στις 9 Ιουλίου κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ευρώπη εκπροσωπώντας την Εθνική Ελλάδας. Ο Κούγκουλος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων της Ρώμης με επίδεση 25 και 63 σε μια δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, καθώς πέρα από τους αγώνες έδινε και πανελλαδικές εξετάσεις και όλα αυτά στους καιρούς της πανδημίας. Πώς πήγες με τις εξετάσεις? Πολύ καλά πήγα. Πήγα αρκετά καλά δεδομένου του ότι... Το έχουμε. Δεν... Ναι. Εσύ πάλεψες με κορονοϊό, πάλεψες με τις πανελλαδικές. Πάλεψες εντός Ελλάδος, πάλεψες εκτός Ελλάδος, εντάξει. Να, οι πρωταθλητές. Θέλει διαπιστωσίες. Ο 18χρονος διεθνής αθλητής εντυπωσίασε τις δύο τελευταίες μέρες στη Ρώμη αφού κατάφερε να πετύχει 3 ατομικά ρεκόρ σε ισάριθμες κούρσες που έδωσε στα προκριματικά, τον ημιτελικό και στον τελικό του αγωνίσματος.